πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Οι μικρές φουσκαλίτσες. Μίνι. Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα είμαι εδώ για να κάνουμε για άλλη μια φορά ένα από τα αγαπημένα μας βίντεο που αφορά το τζάμπο. Αλλά σήμερα δεν θα κάνουμε ένα απλό haul, αλλά θα κάνουμε ένα mystery box από τα τζάμπο. Είναι αυτό εδώ το μικρό κουτάκι, όπου η παραγωγή μας είχε κάνει αυτή την παραγγελία εδώ και πάνω από 25 μέρες, να σας πω την αλήθεια. Άρχισε να έρθει, αλλά ήρθε, οπότε σήμερα λέω να κάνω αυτό εδώ το mystery box για να το δούμε μαζί. Δεν έχω ιδέα τι πραγματάκια έχει αγοράσει. Εγώ είπα διάλεξε ό,τι θέλεις από το site, από το e-shop του Jumbo, γιατί τότε δεν είχαν ανοίξει ακόμη τα μαγαζιά, οπότε έπρεπε να κάνουμε την παραγγελία ηλεκτρονικά. Και άργησε να έρθει, μέχρι να έρθει, παιδιά, είχαν ανοίξει και τα καταστήματα, είχα κάνει και άλλες παραγγελίες, οπότε τέλος πάντων. Και είπα λοιπόν, διάλεξε ό,τι θέλεις μέσα από το e-shop του Jumbo και δώστε μου εμένα σε ένα κουτί για να κάνουμε το unboxing μαζί, για να δούμε τι πραγματάκια μας έχει πάρει. Νομίζω ότι είμαι έτοιμη τώρα να ανοίξουμε αυτό εδώ το Jumbo. Το είχα ανοίξει και ανάποδα το κουτί, πάντα μου συμβαίνει αυτό. Οπότε πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε με αυτό το mystery box. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να σας πω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου εάν δεν έχετε κάνει ακόμα. Γιατί έρχονται πάρα πολλά βιντεάκια, πάρα πολλά βιντεάκια, γιατί κάθε εβδομάδα ανεβάζω όσο περισσότερα μπορώ και μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram, όπου εκεί βλέπετε καθημερινά τι ανεβάζω και όλα τα βλέπετε εκεί πρώτοι, οπότε μπορείτε να με ακολουθήσετε που θα το αφήσω εδώ από κάτω. Και τώρα νομίζω ότι μπορώ να ανοίξω αυτό το mystery box που ανυπομονώ να δω τι μας έχει πάρει η παραγωγή. Α, ξέρω τι είναι, παιδιά! Είναι τέλειο αυτό. Λοιπόν, είναι νέον φωτάκια. Ναι, νέον φωτάκια σε σχήμα γυαλιά από καρδούλες. Είναι αυτό εδώ. Και λέει και μάλιστα ότι είναι σε χρώμα κόκκινο. Για να το ανοίξω λοιπόν να δω τι έχει μέσα αυτό εδώ. Είναι, λέει, προϊόν, δεν είναι παιχνίδι, απαιτείται επίβλεψη από ενήλικα, ιδανικό για αθλητές. Α, είναι αυτό που φοράτε σε πάρτι, σε συναυλίες περισσότερα τα έχω δει και τα φοράνε έτσι αυτά τα γκλόβ για να φωτίζει και να έχει από κάτω χρώμα όταν τραγουδάει κάποιος τραγουδιστής. Γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και να σας πω την αλήθεια, δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο εγώ από κοντά. Τώρα, παιδιά, τι γίνεται εδώ. Παιδιά, δεν ξέρω πώς το συνομολογούμε αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, κάτι λείπει από εδώ πέρα, θα το... Μάλιστα, δεν ξέρω πώς θα το συναρμολογήσω ακριβώς αυτό. Μάλλον αυτό πρέπει να μπει... Α, κατάλαβα! Πρέπει να μπει μέσα στις καρδούλες, εδώ, και θα αρχίσει να φωτίζει φαντάζομαι αυτό, γιατί έτσι το δείχνει και στην εικόνα. Α, παιδιά, εντάξει, εγώ να πω την αλήθεια μου ότι δεν το έχω ξαναδεί. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια εάν έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο εσείς από κοντά. Εντάξει, τώρα με δουλεύεις. Είναι τέλειο, αλλά δεν ξέρω αν το έχω βάλει σωστά. Θα το φτιάξω. Είναι γυαλιά λοιπόν καρδούλες. Παιδιά, είναι καταπληκτικά. Δεν ξέρω αν τα έχω βάλει σωστά, γιατί εδώ κάτι περίεργο παίζει. Πάντως είναι καταπληκτικά. Θα τα φοράω μέχρι να δούμε αν θα ανάψει κάποιο φωτάκι, κάποιο λαμπάκι. Εάν θα φωσφορίζει, γιατί δεν βλέπω τώρα να φωσφορίζει. Είναι τέλειο, φοβερό για mystery box. Έτσι θα συνεχίσω λοιπόν, παιδιά, το βίντεο. Είναι τέλεια, τα αγαπώ. Έτσι έχει προφορά από εδώ και πέρα. Τέλεια. Ωραίο. Τέλειο. Ευχαριστώ. Τέλεια. Θα συνεχίσω με το επόμενο, το οποίο. Τι είναι αυτό. Α, αυτό που κάνει μπουρμπουλήθρες. Ναι, το έχουμε ξαναδεί σε ένα βίντεο πάλι mystery box. Εν τω μεταξύ, παιδιά, συγγνώμη. Όλο αυτό είναι το μπουκαλάκι και αυτό που είναι εδώ πέρα είναι το σαπούνι. Περίεργο. Τέλος πάντων, θα έπρεπε κανονικά να έχει πιο πολύ. Βέβαια, αυτό το φτιάχνεις πανεύκολα και μόνος σου. Για να δούμε λοιπόν. Ω, κάνει μικρές φουσκαλίτσες. Wow. Παιδιά, αυτό είναι τέλειο για thumbnail. Είχαμε πάρει άλλη μια φορά ένα τέτοιο που είχε μια καρδούλα πάνω, αλλά ήταν μεγάλο μπουκάλι και νομίζω ότι πάλι σε mystery box από το Jumbo το είχαμε δει. Συνεχίζω με το επόμενο, άρα έχουμε μέχρι στιγμής ένα τα γυαλιά, δύο τις μπουρμπουλίθριτσες αυτές με το σαπούνι. Παιδιά, ξέρω ότι αυτά τα παιδιά, ότι όλα τα παιδιά μου αυτά τρελαίνονται με αυτά που κάνουν φούσκες. Τη στιγμή μου πάντως τρελαίνονται. Δεν ξέρω τώρα τι λέτε εσείς. Εγώ ξέρω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και διασκεδαστικό παιχνίδι. Θα τα βάλω στο κεφάλι. Προχωράω στο επόμενο. Το οποίο πιάνω ένα σακουλάκι. Λοιπόν,
Τι είναι αυτό, δεν έχω ιδέα. Παιδιά λέει wow magic. Είναι αυτό εδώ. Δεν καταλαβαίνω τι είναι, να σας πω την αλήθεια. Λέει ότι κάνει συλλογή και με 12 μαγικά τσέπης. Μάλιστα. Κάτι με μάγους και τέτοια είναι. Είναι για ηλικίες άνω των 6 ετών, εντάξει. Έχω περάσει τα 6 χρόνια, δόξα τω Θεώ. Για να το δούμε όμως τώρα αυτό πώς ανοίγει και τι είναι, γιατί πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Είναι για να κάνεις μαγικά, αν έχω καταλάβει σωστά. Έχει μία τράπουλα, βασικά ένα νούμερο από τράπουλα, το νούμερο 2 και έχει και δύο μαγνήτες που κολλάει το ένα μεταξύ με το άλλο. Και είναι αυτή εδώ η καρτούλα. Δεν καταλαβαίνω, πρέπει να διαβάσω μάλλον τις οδηγίες. Αν νομίζω ότι εδώ έχουμε κάνει δουλίτσα. Το βλέπεις να κουνιέται στην ουσία, αλλά επειδή είναι μαγνήτης το κάνει αυτό. Πολύ ωραίο! Δεν ήμουν από τα παιδιά που τα ενδιαφέρουν κάτι τέτοια πραγματάκια με μαγικά, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, μου αρέσει δηλαδή να τα βλέπω. Δείτε παιδιά τι κάνω! Τέλειο! Πάρα πολύ ωραίο! Ωραίο και για δωράκι να πάρεις σε ένα παιδάκι να χαρεί, ειδικά άμα σας αρέσουν αυτά τα πράγματα έτσι με μαγικά και μάγους και δεν συμμαζεύεται, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο! Μπράβο στην παραγωγή. Μέχρι στιγμής έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλίτσα. Για να δω αυτά. Α, έχουν παραμείνει το ίδιο. Νομίζω ότι αυτά θα φωτίσουν μόνο στο σκοτάδι. Τέλος πάντων, εγώ θα τα φοράω. Μήπως αλλάξει κάτι. Νομίζω ότι μου τη δίνει λίγο αυτό στο κεφάλι μου. Θα το βγάλω. Προχωράω στο επόμενο. Δεν ξέρω πόσα πράγματα έχει ακόμη μέσα. Πιάνω αρκετά, να σας πω την αλήθεια. Πιάνω ένα κουτάκι. Α, το αγαπημένο μας slime φυσικά, έχουμε βρει κι άλλη φορά σε mystery box slime. Αυτό παιδιά είναι ένα slime, μία χαλαπάτσα αλλιώς, η οποία είναι με glitter, αν το δείτε καλύτερα εδώ έχει glitter και είναι ροζ, πάρα πολύ ωραίο. Θα το ανοίξω να το δούμε γιατί φαίνεται πολύ καλό. Εγώ δεν έχω φτιάξει ποτέ μόνη μου χαλαπάτσα, γενικά όλα αυτά λίγο με... Λίγο με ιδιάζουν αυτές οι υφές, σαν να παραείνει υγρό, έπρεπε να κάνω κάτι. Είναι έτοιμο. Παιδιά, έτσι είναι οι κλαπάτσες, τόσο υγρό. Πάρα πολύ ωραία τα καταφέραμε και σήμερα, πολύ ωραία ιδέα της παραγωγής. Αυτό εδώ δεν θα ξεκολλάει από τα χέρια μου για το επόμενο βίντεο που έχω να γυρίσω. Τέλεια, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Παιδιά, δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι έτσι η χλαπάτσα. Αυτό κολλάει πάρα πολύ. Ω Θεέ μου. Ελπίζω να μην έχει άλλο εκεί μέσα. Γιατί αν έχει άλλο θα εκνευριστώ πάρα πολύ. Δεν θα τα ανοίξω άμα έχει άλλο, σας το λέω. Excel, πάω να πληθώ. Πάω να πληθώ. Στα παιδιά, έχω πλύνει τα χέρια μου, έχω γίνει χάλια. Έχει γίνει χάλια το παντελόνι. Δεν ξέρω γιατί αυτό το πράγμα ήταν τόσο υγρό. Μάλλον έπρεπε να το κουνήσω πριν το ανοίξω γιατί ήταν. Υγρό, πάρα πολύ υγρό. Έχω δείξει ένα slime, αλλά δεν είναι τόσο υγρό να λερώνεσαι τόσο πολύ. Ξέρω ότι ξεκολλάει εύκολα τα χέρια, οπότε είχαμε αυτό εδώ το θεματάκι και ελπίζω να μην έχω λερωθεί πουθενά αλλού και δεν το βλέπω, γιατί θα εκνευριστώ πάρα πολύ. Μέχρι στιγμής το αγαπημένο μου, να σας πω την αλήθεια, ήταν τα γυαλιά και μετά τα μαγικά. Αλλά πάμε να συνεχίσουμε γιατί έχει και άλλα πράγματα μέσα η κούτα και καθυστερώ. Θα συνεχίσω λοιπόν με το επόμενο, το οποίο. Α, τι είναι αυτό καλέ. Πρέπει να είναι γόμα σοκολάτα γι' αυτό. Εκτός είναι σοκολάτα που τρώγεται, αλλά δεν νομίζω να ήταν έτσι. Πρέπει να είναι γόμα σοκολάτα η οποία είναι. Δεν μυρίζει. Εγώ πίστευα ότι μυρίζει και σοκολάτα. Θα ήθελα. Μπορώ να εκνευριστώ με την ησυχία μου. Μόλις είδα που έχω λερωθεί. Τέλειο, φανταστικό όλο αυτό το έχει κάνει το slime. Καινούργια η Μπριζίτ. Πολύ ωραία. Εγώ τώρα αυτό πώς θα φύγει από πάνω. Ευτυχώς που δεν φαίνεται στην κάμερα. Το είπα εγώ. Τα νεύρα μου δεν μπορώ. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε λοιπόν. Είναι αυτή εδώ η σοκολατίτσα. Βασικά είναι γόμα σε μορφή σοκολάτας. Έτσι, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Εγώ κάνω μάθημα σε παιδάκια, σας έχω πει μουσικής. Όχι τώρα λόγω της κατάστασης. Ξεκίνησε και η Σύρη να μιλάει πάλι. Σε κάθε βίντεο έχουμε την κοπέλα εκεί ή τον άντρα. Τον έχω κάνει άντρα εγώ να μιλάει. Έχουμε αυτή εδώ τη γόμα. Εγώ κάνω μάθημα σε παιδάκια. Οπότε γενικά οι γόμες φεύγουν έτσι για πλάκα. Συνεχίζω με το επόμενο για να δούμε τι είναι. Εντάξει, παιδιά, πάντα ήθελα ένα τέτοιο παιχνίδι. Αλήθεια σας λέω. Είναι αυτό εδώ.
το οποίο δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι είναι, το δείχνει και εδώ πίσω. Έχει δύο γυαλιά, τα οποία έχουν πάνω σαν πίνακα, τον οποίο γράφεις με αυτό το μαρκαδοράκι και πρέπει όλος να σου πει τι είσαι, να μαντέψεις τι έχει γράψει όλος πάνω στο κεφάλι σου. Γιατί το είχα σκεφτεί αρκετές φορές αυτό, ότι ήθελα να το αγοράσω, γιατί νομίζω υπάρχει και σε επιτραπέζιο, εάν δεν κάνω λάθος. Παιδιά, έχει πάρα πολλά μέσα. Είναι για πολλά άτομα, είναι από 2 μέχρι 6 άτομα. Αλήθεια τώρα. Παιδιά, είναι καταπληκτικό, έτσι. Είναι τέλειο. Και έχει και το μαρκαδόρο, το που μπορείς να γράψεις πάνω. Τέλειο. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Μπορείς να γράψεις πάνω και να τους σβήσεις κιόλας. Δηλαδή, δεν πάνε χαμένα αυτά μετά. Δείτε, παιδιά. Παιδιά, είναι τέλειο τώρα, έτσι. Αυτό το παιχνίδι νομίζω ότι είναι φανταστικό. Να είναι οικονομικό, δεν νομίζω να είναι κάτι ακριβό το συγκεκριμένο. 6 ζευγάρια γυαλιά με πλαίσιο για να γράφετε το χαρακτήρα που πρέπει να βρει ο συμπαίκτης σας. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και άλλα πράγματα. Δεν μ' άρεσε αυτό που έπιασα. Όχι, 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 όχι. Κλαπάτσα. Έχουμε πάλι κλαπάτσα. Έχουμε πάλι μια γλίτσα με σλάιμ. Δεν θέλω να το ανοίξω. Α. Αυτό δεν μου φαίνεται. Φαίνεται οκ. Okay. Τι είναι εδώ. Ωραία. Άρα μάλλον έπαιξε ρόλο το ότι πριν έπρεπε να το ανακοινήσεις λίγο. Μπορεί και να το γράφει πάνω και εγώ να μην το είδα για εξύπνη. Α, έχει καλό ένα. Α, έχει ένα παγωτάκι. Τι είναι αυτό όμως. Τι είναι αυτό καλέ. Στα βίλω αν και ξέρω την μάρκα. Είναι αυτό εδώ που υπογραμμίζεις. Γράφει απλά εδώ, τώρα δεν έχω καλή επιφάνεια και μπορεί να μην χρωματιζεί όσο πρέπει. Αλλά μια χαρά. Θέλω να πω ότι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο mystery box. Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου άρεσε, δεν ξέρω για εσάς. Γιατί είχε πολύ όμορφα πραγματάκια μέσα, ειδικά αυτό που είναι σαν επιτραπέζιο, έτσι που βάζει τα γυαλιά, είναι το πιο ωραίο για μένα. Ήταν από τα πιο ωραία κουτάκια που έχουμε ανοίξει. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν θα θέλατε να δείτε και άλλα mystery box από εμένα, είτε από Jumbo είτε από άλλα καταστήματα, γράψτε μου από ποιο κατάστημα θα θέλατε να κάνω ένα mystery box και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά!